Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οικών χαριτών βρείτε της πάντα να συσσέπτη τους πόθω την χαρήν σου επιζητούντας θερμός περισσόζε δέσποινα λύσοντας περιστάσεις τον επικαλούμενους αΐ την συναντήληψη. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, βλαστός Ιωαννίνων, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρηση των δεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθειαν συνήντησαν δικαιοσύνην και ειρήνην κατεφύλησαν. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου. Σοφία. Προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Σώσομαι. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε ή να φροντίζωση καλών έργων προείστασε υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο εις ηγάρ ανωφελής και μάταιη. Ερετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε. Εις τας αναγκαίας χρειάς ή να μειώσειν Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της. Εκ του κατά Ματθαίον
Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος τις εαυτού μαθητές, ημείς εστέ το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μωρανθεί, εν την ιαλιστήσετε. Ιησού δεν ισχύεται, ημείς βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ου δυνατε πόλεις κρυβήνε, επάνω όρους κυμαίνει, ουδέ και ουσι λίχνων, και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλεπί τη λιχνία και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών παντελεήμονος πολλαέτη δέσποτα και των συνευχομένων αυτό Αγίων Αρχιερέων Βαρθολομαίου και Γεωργίου εις πολλαέτη δέσποτα παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ηρωικής πόλεως και της ενορίας ταύτης, πάσης πόλεως μονής χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του αγιάστηνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του καταφυτίσε το είδατι τούτο, την καθαρτικήν της υπερουσίου Τριάδος ενέργεια, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του γενέστε το είδωρ τούτο ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσης αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλουσίαν την Θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα εν εις κατά των θείων αυτού φωτισμών πράτομεν αγαθής του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμών γνώσεως δια της ομοουσίου Τριάδος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως
οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο τοπικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαός γλυκύρ με τα ποιήσας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιά σας τη αχράντο σου επιφανία. Αυτός και νυνδέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, και ποιήσον αυτογενέστε πάση της αριωμένης και τις μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, ευλογίας πηγήν, ιατρίων παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατήστε και αοράτω ελεξιτήριον. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση και το πνεύμα της ως κεφαλός ημών το Κύριο κλείνω. Κλείνω Κύριε το ούσου και επάμψον ημών, ο εν Ιορδάνη Παπτιστή είναι καταδεξάμενος και η Αγιά σας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς του δια της κλήσεως του εαυτόν αφιένω σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του του μεταλήψεως του κεραντισμού. Και για να έσω ημίν Κύριε, εις υγεία ψυχής και σώματος, σιγαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βάρον δωρουμένος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Όλοι μαζί. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος.
αξίους ημάς πίσον Θεοτόκε και Παρθένε, παρορώτα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιαμάτα, της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άκραντε. Δέσποτα των απάντων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογών τους ευλογούντασε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, αείδε παρισταμένος, όπου οι δύο εις οι τρεις συνηγμένοι εις εν το ονόματι σου, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, επίβλεψον εφημάς και ευλόγησον τα έργα των χειρών ημών. Πρόσδεξε πολυέλε τα σε ευχαριστηρίους εντεύξεις, ας προσφέρομαι ένση εν τη ώρα ταύτη, επί της εγγενής του δε του Μητροπολιτικού Κέντρου Πολιτισμού, του καθιερωμένου, επί το ονόματι της Παντανάσης σου Μητρός και αϊπαρθένου Θεοτόκου, και κατάπεψον ημίν πλούσια τα ελέη σου. Επίχε μεγαλόδωρε εν αυτό την φωτιστική σου χάρη, ή να εν αυτό πραγματοποιούμενε εκδηλώσεις, ως η εποφελία και καταρτισμό του λαού σου. Τη σκοπιάσαση και της εν αυτό διακονούση την ευλογία σου εξ Απόστηλων, τους εν αυτό μέλλοντα συντελήν εις την διακονία του λόγου σου και την προαγωγή του καθημάς πολιτισμού χαρίτωσον ειν αδιαλόγων και έργων δοξάζωση το όνομά σου το Άγιον. Της μέλουσης συναθρίζεσθε εν αυτό επίσκεψε και δώσ' αυτή σιδένε και πράτην το αγαθόν θέλημά σου, πρεσβείες της Παντανάσης και Παναχράντου σου Μητρός, του Οσίου Πατρός ημών, Θεοφάνους και πάντων σου των Αγίων. Σιγαρεί ο φωτισμός ημών, Χριστέ ο Θεός και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιος πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας, των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμαν δόξα Σοι, ο εν Ιορδάνη, ο Ιωάννου Βαπτιστήνα καταδεξάμενος, και η Αγιά σας τα ύδατα, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου αυτού Μητρός της Παντανάσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωμπίου Σταυρού, προστασία των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, δικαισίες του Τιμίου δόξου, προφήτου προδρόμου, Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, Σωσιμάτων του Περιέου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και άλλων, του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνου, προστάτου και πολιούχου ημών, την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καθίστε αδερφοί μου, καθίστε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σμύρνης κύριε Βαρθολομέ, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κύτρους κύριε Γεώργιε, Σεβασμιότατε Επιμενάρχα της Καθημάς Θεοσός του Επαρχίας, Σεβαστοί Πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, εκπρόσωποι του στρατού της αστυνομίας, αγαπητοί μου αδερφοί, με χαρά και συγκίνηση
ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης παραδίδει σήμερα στην Ιερά Μητρόπολη και στην ηρωική πόλη της Νάουσας το Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού με το όνομα της Παναγίας μας, της Ιεράς και Θαυματουργής εικόνας Παντάνασα. Και είναι για μας, για την ενορία της Παναγίας, μεγάλη τιμή και μεγάλη συγκίνηση, καθώς αυτό το μεγαλόπνοο έργο που πριν από 17 χρόνια με την εμπνευσμένη πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ξεκίνησε σιγά σιγά να γίνεται εδώ στην ενορία μας, ολοκληρώνεται σήμερα και παίρνει το όνομα της προστάτηδος και εφόρου της ενορίας μας, της Παναγίας της Παντάνασας. Όπως προείπα, το έργο ξεκίνησε πριν από 17 ολόκληρα χρόνια. Και οι ενορίτες, αλλά και λίγο ή πολύ όλοι οι κάτοικοι της πόλης, γνωρίζετε τις δυσκολίες που συναντήσαμε. Και σαν να μην έφταναν όλες αυτές οι δυσκολίες που πρώτος ο Ποιμενάρχης μας και έπειτα ο Ιερός Ναός κλήθηκε να αντιμετωπίσει, η περίοδος της κρίσης που διανύουμε ήταν ουσιαστικά ένας από τους πιο ανασταλτικούς παράγοντες για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, αν και διανύουμε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας, η Εκκλησία του Χριστού, η τοπική Εκκλησία της Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, αγωνίζεται για να πραγματοποιεί τέτοια μεγαλόπνοα έργα. Ίσως μερικοί να έχουν το λογισμό ότι το πρώτιστο έργο της Εκκλησίας είναι το φιλανθρωπικό. Η περίοδος, είπαμε, είναι μια περίοδος οικονομικής κρίσης. Αλλά η Εκκλησία είναι αυτή που πρώτη γνωρίζει και διακηρύττει ότι τα αίτια της παρούσης κρίσης δεν είναι οικονομικά, αλλά πνευματικά και ηθικά. Και για το λόγο αυτό, η Εκκλησία συνεχίζει το πνευματικό της έργο, μη παραμελώντας φυσικά και το φιλανθρωπικό. Έτσι, ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, όταν 17 χρόνια πριν έθεσε εδώ την αρχή για να γίνει αυτό το έργο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έβλεπε μπροστά. Γιατί πραγματικά, αν στοχεύσουμε στο πνεύμα, αν στοχεύσουμε στον καθημάς πολιτισμό και στην παράδοσή μας, τότε θα μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας, στις νέες γενιές, τα ιδανικά της φυλής μας και να ανακάμψουμε πνώτα πνευματικά και έπειτα ή δυνατόν και οικονομικά και κοινωνικά. Αυτός ο χώρος που εγγενιάζεται σήμερα θα είναι ένας άμβωνας του Ευαγγελίου, από όπου θα κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού που κήρυξε στην Ιερά Μητρόπολη μας πρώτος ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Αυτός ο χώρος θα είναι ένας πνεύμονας πολιτισμού. Θα είναι ένας συνεχιστής της ιεράς αλλά και της ελληνικής μας παραδόσεως. Αλλά ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, ήδη σε αυτόν τον χώρο συστεγάζεται και το δίο της Ιεράς μας Μητροπόλεως και ως εκ τούτου αυτός ο χώρος θα είναι και ένας χώρος εκπαιδευτικός στον οποίο θα καταφεύγουν τα παιδιά σας, τα παιδιά μας για να μάθουν για τον Χριστό, να μάθουν για τη μουσική, να μάθουν για την ιστορία, να μάθουν για την τέχνη. Έτσι λοιπόν η σημερινή μέρα είναι μια ημέρα ευχαριστίας. Πρώτον προς τον δωρεοδότη Θεό και δεύτερον στην Παναγία Μητέρα Του που μας αξίωσε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Αλλά και μια ημέρα ευχαριστίας του Ιερού μας Ναού προς τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας που μας έδωσε τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια να εργαστούμε σε αυτό το πραγματικά καλό έργο. Να εργαστούμε και να αγωνιστούμε οι ιερείς και οι συνεργάτες του ναού προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός και σήμερα να βρισκόμαστε εδώ και να εγγενιάζουμε αυτόν τον χώρο. Ο Σεβασμιότατος αγωνίστηκε προσωπικά για αυτόν τον χώρο. Έδωσε πολλές μάχες και κάθε σημείο αυτού του χώρου έχει την υπογραφή του, γιατί ασχολήθηκε προσωπικά ακόμα και με τις πιο μικρές λεπτομέρειες και δεν έμεινε εκεί, αλλά ενίσχυσε την ενορία μας με την δωρεά των καθισμάτων της αίθουσας, αλλά και ποικιλοτρόπως με διάφορα μέσα και χρηματικά προκειμένου και δια της αρρωγής της Ιεράς Μητροπόλεως να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός
και να εγγενιαστεί σήμερα αυτός ο όμορφος χώρος. Παράλληλα όμως, Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα ως Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού της Παναγίας να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι στάθηκαν οι προτεργάτες για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Με πρώτον τον Εδεσιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Θωμά Σαράντη, ο οποίος ως προϊστάμενος και έχουν τη διοίκηση αυτού του ναού ήταν αυτός που ξεκίνησε αυτό το έργο, που το παρέλαβε από το χώμα και το ύψωσε και το έκανε κτίριο και αγωνίστηκε με όλους τους τρόπους, με συνέπεια και αγάπη για την Παναγία, προκειμένου να στηθεί αυτός ο χώρος. Βέβαια, η πολύχρονη διακονία του πατρός Θωμά εδώ στην ενορία της Παναγίας είναι γνωστή και αξιέπαινη. Δεν είναι μόνο η εκπλήρωση των ιερότου καθηκόντων ως κληρικού. Δεν είναι μόνο το παρόν έργο το οποίο διακόνησε. Είναι και η ευλογημένη οικογένειά του, η οποία πάντοτε προστρέχει στη διακονία της Εκκλησίας. Τόσο η πρεσβυτέρα Ελένη, που είναι πρώτη στην διακονία, όσο και τα τέκνα του, εκ των οποίων οι δύο μάλιστα είναι και ιεροψάλτες. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Ιωάννης Σαράντης, ο πρωτότοκος, είναι ο λαμπαδάριος του Ιερού μας Ναού και ο οποίος μάλιστα εργάστηκε προσωπικά στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Έτσι λοιπόν, αυτήν την εύσημο ημέρα, επιτρέψτε μας, Σεβασμιότατε, να απονείμουμε στον πατέρα Θωμά Σαράντη το χρυσό μετάλλιο της Παναγίας της Παντάνασας ως ευχαριστία για την προσφορά του, αλλά και ως ένα ενθύμιο στην οικογένειά του για αυτό το έργο. Πάτερ Θωμά. Παράλληλα, να ευχαριστήσουμε τον έτερο εφημέριο, τον πατέρα Θεοφάνη Σαϊνίδη, ο οποίος με συνέπεια και ακρίβεια και ευλάβεια εκτελεί τα ιερά του καθήκοντα, αλλά και πάντοτε συνδράμει σε όλα τα έργα του ναού, όπως επίσης και τον πατέρα Κωνσταντίνο Μεγαλίδη, που εχρημάτισε εφημέριος και ιερατικός προϊστάμενος του ναού στα περασμένα έτη και αυτός με τη συνδρομή του βοήθησε στην ολοκλήρωση του παρόντος έργου. Αλλά αυτό το έργο δεν είναι μόνο έργο του Ιερού Κλήρου, είναι πρωτίστως έργο του λαού, γιατί ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού. Ο ιερέας δεν είναι μόνος του, συμπαραστατείται και έχει γύρω του τους επιτρόπους, ανθρώπους δηλαδή από το λαό, από εσάς, οι οποίοι είναι αυτοί που ασκούν ουσιαστικά τη διοίκηση του ναού και είναι αυτοί οι οποίοι δεν φίδονται ούτε κόπου, ούτε χρόνου, προκειμένου να είναι μέσα στην Εκκλησία και να υπηρετήσουν τις ανάγκες του λαού του Θεού, αλλά και τη λειτουργία του ναού. Έτσι λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ονομαστικά μέλη των Παλαιών Επιτροπών, τον κύριο Γεώργιο Ιτσκάρα, τον κύριο Χρήστο Μπάτσι, τον κύριο Χρήστο Φραγκότσι, τον κύριο Αναστάσιο Λάλα, τον κύριο Ευάγγελο Μπαχάνο, τον κύριο Αντώνιο Ροδίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Νέγρο και άλλους πολλούς με τους οποίους συνεργαστήκαμε και οι οποίοι με πολλή συνέπεια και με πολλή ακρίβεια και φόβο Θεού διακόνησαν τόσο τον Ιερό Ναό αλλά και αυτό το έργο. Και επειδή δεν μπορούμε να τιμήσουμε όλους, επιτρέψτε μου, Σεβασμιότατε, να απονείμουμε το χρυσό μετάλλιο της Παναγίας μας της Παντάνασας στην υπάρχουσα Εκκλησιαστική Επιτροπή, επί της θητείας της οποίας ολοκληρώνεται το παρόν έργο. Παρακαλώ τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαξεβάνο, ο οποίος μάλιστα εργάστηκε και προσωπικά σε αυτό τον χώρο, τον κύριο Σταύρο Λαφάρα και τον κύριο Γεώργιο Σιούλη, που απαρτίζουν την Εκκλησιαστική μας Επιτροπή, να προσέλθουν για να λάβουν τις τιμητικές διακρίσεις και να εκφράσω και τις ευχαριστίες στον τέταρτο, στον κύριο Αργύριο Μιλωνά, ο οποίος απουσιάζει σήμερα.
Στο συγκεκριμένο όμως έργο αισθάνομαι την ανάγκη να αναφέρω και να τιμήσουμε δύο ακόμα πρόσωπα τα οποία με πολύ ευλάβεια διακονούν την Παναγία νύχτα και ημέρα, αλλά και στάθηκαν άγρυπνοι φρουροί, αλλά και εργάτες σε αυτόν τον χώρο. Είναι η νεοκόρη του ναού μας, ο κύριος Γεώργιος και η κυρία Σωτηρία Μπαχάνου, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα που συνέπεπτε με τις ημέρες της Παναγίας βρισκόταν εδώ και εργαζόταν με αυταπάρνηση για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Παρακαλώ. Ένα ακόμα πρόσωπο που από την αρχή που στήθηκε αυτός ο χώρος βρίσκεται εδώ και διακονεί και προσφέρει και την τεχνική του γνώση, αλλά και προσωπικά εργάστηκε, είναι ο πρωτοψάλτης του Ιερού μας Ναού και διευθυντής του Οδείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ο άρχον μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο κύριος Γεώργιος Ορδουλίδης. Και γι' αυτό επιθυμώ, Σεβασμιότατε, να τον τιμήσουμε για να συνεχίζει σε αυτό το χώρο να προσφέρει και άλλα ακόμα περισσότερα και όμορφα θεάματα. Σε αυτό το χώρο αυτές τις μέρες πέρασαν πάρα πολλά συνεργεία. Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι με ευλάβεια, γιατί είναι ένα δεύτερο σπίτι της Παναγίας, αφού φέρει το όνομά της, εργάστηκαν σε αυτό το χώρο. Έτσι επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Τσουρίδη, τον κύριο Κωνσταντίνο Καριοφίλη, τον κύριο Τάσο και τον κύριο Σγουρό Σγουρομάλη, τον κύριο Γεώργιο Μπακάλι, τον κύριο Αντώνιο Κελεσίδη, τον κύριο Γεώργιο Κουκουμάφση και όλα τα συνεργεία τα οποία πυρετοδώς αυτές τις ημέρες εργάστηκαν σε αυτόν τον χώρο. Αλλά αυτός όλος ο χώρος και όλα αυτά τα συνεργεία συντονίστηκαν κάτω από την εμπνευσμένη καθοδήγηση του πολιτικού μηχανικού, ενός ανθρώπου που ήταν πολύ κοντά μας από την αρχή και μέχρι το τέλος, μέρα και νύχτα βρισκόταν εδώ, του κυρίου Ιωάννη Παρθενόπουλου, ο οποίος μάλιστα χρηματίζει και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και επιθυμούμε, Σεβασμιότατε, να το αποδώσουμε το χρυσό μετάλλιο της Παναγίας της Παντάνας σας, γιατί προσέφερε τις υπηρεσίες του με αυταπάρνηση, με ενθουσιασμό και πολύ συνέπεια. Αυτή την ημέρα δεν θα μπορούσα να αναφέρω με πολύ χαρά και συγκίνηση και τις συνεργάτιδες του Ιερού μας Ναού, οι οποίες όποτε τις καλέσει η ενορία μας, νύχτα και ημέρα παρατούνε τα σπίτια, τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, προκειμένου να βρίσκονται εδώ στο σπίτι της Παναγίας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Να ευχαριστήσω λοιπόν ονομαστικά την κυρία Ιωάννα Μπαξεβάνου, την κυρία Κωνσταντίνα Κελεσίδου, την κυρία Ελένη Μάρα, την κυρία Μαρία Νικολαίδου, την κυρία Άννα Σιούλη, την κυρία Βασιλική Αντιφάκου, την κυρία Κυριακή Λαφάρα, την πρεσβυτέρα Ελένη, την πρεσβυτέρα Παναγιώτα, την κυρία Στέλλα Χαλδεοπούλου, οι οποίες βρίσκονται πάνω εκεί στο θεωρείο και παρακολουθούν την εκδήλωση και στις οποίες, Σεβασμιότατε, μετά ιδιωτικά θα απονείμεται τα αναμνηστικά των εγγενείων. Και κλείνοντας, θέλω να, εκ μέρους του ναού, να τιμήσουμε ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζω ότι δεν θα θέλει να εμφανιστεί βέβαια εδώ, αλλά αισθανόμαστε την ανάγκη να το τιμήσουμε, γιατί από την πρώτη στιγμή βρισκόταν εδώ, μας προσέφερε τη γνώση του, μας μετέδωσε τον ενθουσιασμό του και ευκαίρως ακαίρως προσπαθούσε να συντελέσει για να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η ολοκλήρωση αυτού του έργου. Και αυτός είναι ο πατήρ Γεράσιμος Μπεκές, ο οποίος μάλιστα έτσι θα μας δώσει και την υπόσχεση ότι σε αυτό το χώρο, ως διευθυντής του θεατρικού εργαστηρίου, θα ανεβάσει όμορφες παραστάσεις. (Χει)
Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε, ο λόγος είναι δικό σας. Σεβασμιότατοι, Άγιοι Αδελφοί, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Χριστού Διακονία, Εντιμότατοι Άρχοντες, εκπρόσωποι του στρατού, της Δημοτικής Αρχής με πρώτον τον Δήμαρχό μας, αγαπητοί μου αδελφοί, η χάρις του Θεού, της Περαγίας Θεοτόκου, της Παντανάσης και του Αγίου Θεοφάνου μας αξιώνει σήμερα να εγγενιάζουμε αυτό το σπουδαίο έργο για την πόλη της Ναούσης και την Ιερά Μητρόπολη μας. Είναι ένα έργο που ήταν από την πρώτη στιγμή της καταστάσεώς μου στην Ιερά μας Μητρόπολη, στις σκέψεις μου, στα όνειρά μου, στο πρόγραμμά μου, να αποκτήσει η Εκκλησία μας ή δυνατόν σε κάθε πόλη ένα πνευματικό κέντρο, έναν χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί τις ανάγκες της διακονίας της στο λαό του Θεού. Ένα χώρο με τον οποίο θα μπορεί η Εκκλησία μας να προσφέρει στους νέους, στους μεγαλυτέρους, σε όσους έχουν ανάγκη, σε όσους θέλουν να βρεθούν κοντά της. Και με τη χάρη του Θεού και της Παναγίας μας, το έργο αυτό ολοκληρώθηκε και εγγενιάζεται σήμερα. Είναι μια μεγάλη ευλογία αυτή. Είναι μια από τις ωραιότερες, επιτρέψτε μου να πω, ημέρες της ζωής μου και της εδώ διακονίας μου. Γιατί έτσι το είχα συλλάβει, έτσι το ονειρεύθηκα, έτσι το επεθύμησα. Και σήμερα έφτασε αυτή η μεγάλη στιγμή που τόσα χρόνια περιμέναμε και για την οποία εργαζόμασταν μέσα από πολλές δυσκολίες. Έφτασε η στιγμή που ολοκληρώθηκε το έργο όπως ακριβώς ευχόμουν και επιθυμούσα βαθιά μέσα στην ψυχή μου. Βεβαίως, το κτίριο εξυπηρετούσε ήδη κάποιες από τις ανάγκες της Εκκλησίας μας, της Διακονίας, της Ενορίας. Το χρησιμοποιούσαμε ως αίθουσα δεξιώσεων για τα κατηχητικά μας, για το συσίτιο μέχρι πρότινος και για το οδείο της Μητροπόλεως μας, το οποίο χάρη στον κύριο Γεώργιο Ορδουλίδη έχει προσφέρει τόσα πολλά και στην πόλη της Ναούσης και στην Ιερά μας Μητρόπολη, αλλά και σε όλους μας νεότερους και μεγαλυτέρους με έργο και με τις δράσεις του. Για όλα αυτά, το κτίριό μας, έστω και όπως ήταν πολύτιμο. Με την ολοκλήρωσή του όμως, γίνεται κάτι μοναδικό. Αποκτούμε μία αίθουσα εκδηλώσεων, τέλεια εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα μέσα. Μία αίθουσα μοναδική για ομιλίες, για συνέδρια, για συναυλίες, για εκδηλώσεις, για θεατρικές παραστάσεις που θα μπορούν να ανεβαίνουν εδώ. Τώρα μάλιστα που ο πατήρ Αρσένιος έδωσε ένα τόσο άρτιο δείγμα γραφής με το θεατρικό έργο που συνέθεσε για τα φετινά Παύλια με τίτλο «Ειρήνη και πόλεμος, Δαβίδ και Γολιάθ» και ανέβασε στο θεατρικό εργαστήριο, ανέβασε το θεατρικό εργαστήριο της Ιεράς μας Μητροπόλεως με μεγάλη επιτυχία στο χώρο τεχνών της Βερίας, υπό την επίβλεψη και διδασκαλία του μοναχού πατρός Γερασίμου Μπεκέ. Είναι γνωστό σε όλους μας πόσα μπορεί να διδάξει κανείς μέσα από ένα θεατρικό έργο. Πολύ περισσότερα πολλές φορές από ομιλίες, γιατί ο θεατρικός λόγος και οι εικόνες που δημιουργεί, όπως μας δίδαξαν και οι αρχαίοι Έλληνες με τις τραγωδίες τους, περνά με ευκολία τα μηνύματα που θέλει στις ψυχές των θεατών και διδάσκει μέσα από αυτά. Στο εξής λοιπόν, θα έχουμε στην Άουσα και αυτή τη δυνατότητα, μαζί με όλες τις άλλες, με την αίθουσα αυτή που θα εξυπηρετήσει τις δράσεις της Εκκλησίας μας, που δεν είχαν κατάλληλο χώρο να φιλοξενηθούν και θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και άλλες, περισσότερες δράσεις, για χάρη των παιδιών μας, για χάρη του λαού του Θεού, που θα μπορεί να βρίσκει καταφύγιο και ανάπαυση και χαρά μέσα σε αυτόν τον χώρο. Γιατί θα είναι ένας χώρος, εργαλείο, πολυεργαλείο θα έλεγα,
στα χέρια της Ιεράς μας Μητροπόλεως και ιδιαιτέρως της τοπικής εκκλησίας της Ναούσης. Δράτωμαι όμως της ευκαιρίας να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή της πόλεως μας, που μέχρι σήμερα φιλοξενούσε τις εκδηλώσεις της Μητροπόλεως μας στο Δημοτικό Θέατρο της Πόλεως και ευελπιστούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι θα είναι ίδια η διάθεσή σας και στο μέλλον, αν παραστεί ανάγκη. Για όλα αυτά, αδελφοί μου, δοξάζω πρωτίστως αυτήν την ώρα και ευγνωμονώ τον Θεό, την Παναγία, την Παντάνασα και τον Άγιο Θεοφάνη, που μας χάρισαν αυτή τη μεγάλη ευλογία και αυτή τη μεγάλη χαρά των εγγενείων. Ευχαριστώ και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους εκείνους οι οποίοι κοπίασαν για την ολοκλήρωση αυτού του έργου και κοπίασαν πολλοί άνθρωποι με πολλή αγωνία και πολλή λακτάρα, αλλά και με πολλή αγάπη για την Εκκλησία, για την νεότητα, για το λαό του Θεού, που έχει ανάγκη να βρίσκει μια ανοιχτή και ασφαλή αγκαλιά σαν αυτή που μπορεί να του προσφέρει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου όλους ανεξαιρέτως, όλους όσους προανέφερε προηγουμένως ο πατήρ Αρσένιος για τη συμβολή τους στο έργο αυτό, αλλά και ιδιαιτέρως πάλι τον πατέρα Θωμά, στις προσπάθειες του οποίου οφείλουμε την ανέγερση του κτηρίου με πολλές δυσκολίες, και τον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος με πολλή επιμέλεια, με πολλή φροντίδα, στην κάθε του λεπτομέρεια εξόπλισε το πνευματικό αυτό κέντρο και την αίθουσα αυτή που όλοι απολαμβάνουμε σήμερα. Όλο το ενδιαφέρον και όλη η δραστηριότητα του πατρός Αρσενίου μου θυμίζει τα νιάτα μου, όταν πριν από 40 περίπου χρόνια προσπαθούσα και εγώ να στήσω στο ναό του Αγίου Δημητρίου, του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, το πνευματικό κέντρο της χριστιανικής καταφυγής νέων. Ένα πρωτοποριακό έργο για την εποχή εκείνη, από το οποίο εξήλθαν χιλιάδες νέοι, χιλιάδες παιδιά, μέσα από τις δραστηριότητες αυτού του κέντρου. Βγήκαν σπουδαίοι οικογενειάρχες, βγήκαν σπουδαίοι επιστήμονες, βγήκαν κληρικοί, βγήκανε πολλοί συνεργάτες μου, οι οποίοι και σήμερα διακονούν στη Μητρόπολη μας. Και οι δύο αρχιερείς που τιμούν την εορτή του Αγίου Θεοφάνους και τα εγγένεια αυτού του κέντρου είναι καρπή αυτού του πνευματικού κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου. Υπήρξαν και μαθητές και συνεργάτες στο έργο της χριστιανικής καταφυγής των νέων του Αγίου Δημητρίου. Εκφράζοντας λοιπόν τις ευχαριστίες μου προς τους δύο κληρικούς που εργάστηκαν για τη δημιουργία του πνευματικού αυτού κέντρου, τον πατέρα Θωμά και τον πατέρα Αρσένιο, θα ήθελα να τους τιμήσω σήμερα για τους κόπους τους και την προσφορά τους στο έργο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, απονέμοντάς τους τον Σταυρό των Παυλίων. Γιατί η αίθουσα αυτή θα μας είναι πολύτιμη και για τα Παύλια, τα οποία αποτελούν μία από τις κορυφαίες δράσεις της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στη μεγάλη χαρά του αγιασμού των εγγενείων, του Μητροπολιτικού Κέντρου Πολιτισμού Παντάνασα, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε και τη χαρά να παρίστανται δύο αρχιερείς, οι οποίοι διεικόνησαν στην Ιερά Μητρόπολη μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος κύριος Γεώργιος ως πρωτοσύγγελος επί 20 σχεδόν έτη και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μύρνης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος διεικόνησε και ως ιδιαίτερός μου, ως προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εδώ στην Άουσα και αρχιερατικός επί μία δεκαετία. Και είμαι βέβαιος ότι η χαρά της Μητροπόλεως μας είναι και δική τους χαρά, βλέποντας το έργο το οποίο γνώριζαν, πόσο το επιθυμούσαμε και πόσο αναγκαίο ήταν για τη διακονία μας
το βλέπουν τώρα ολοκληρωμένο, τέλειο και πιστεύω ότι και αυτοί χαίρονται μαζί μας. Η πρώτη εκδήλωση με την οποία εγγενιάζουμε αυτόν τον χώρο και η οποία θα τιμήσει αυτήν την αίθουσα έρχεται από την φίλη Εκκλησία της Σερβίας. Την περασμένη Κυριακή ήταν η ενθρόνηση του Μητροπολίτου Νης κυρίου Αρσενίου, ο οποίος συνδέεται με την Ιερά Μητρόπολη μας από τα χρόνια των σπουδών του στην Ελλάδα. Δήλωσε λοιπόν, τον τιμήσαμε σεβασμιότατο Μητροπολίτης Κύτρους και η ελαχιστότης μου, και δήλωσε την ημέρα της ενθρονήσεώς του ότι εις το εξής η Ιερά Μητρόπολης Νης και η Ιερά Μητρόπολης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας θα είναι μία Μητρόπολη, με την έννοια ότι είναι δύο αδελφές Μητροπόλεις που θα συνεργάζονται. Και έτσι με πολύ χαρά και πολύ αγάπη έδωσε και ο Πατριάρχης Σερβίας αλλά και ο Μητροπολίτης Νης την ευλογία και την άδειά του για να βρίσκεται σήμερα εδώ στην Νάουσα, στη μεγάλη αυτή χαρά της Μητροπόλεως μας, η χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Νης, που είναι χοροδία του Πατριαρχείου, υπό τη διεύθυνση της πρεσβυτέρας κυρίας Γιωβάνας Μίκιτς, αδελφής της χωράρχου πρεσβυτέρας Σάρας, η οποία κατά το παρελθόν έδωσε εδώ στη Μητρόπολη μας αρκετές εκδηλώσεις. Είναι μία εξαιρετική χοροδία, την οποία είχαμε και άλλες φορές στο παρελθόν την ευκαιρία να την απολαύσουμε στα Παύλια με χωράρχησα την κυρία Σάρα. Καθώς επίσης και στο Ναό του Αγίου Μινά και στη Βέρεια. Και είμαστε ευγνώμονες και προς τον Σεβασμιότατο και προς την Πρεσβυτέρα Σάρα, η οποία ανταποκρίθηκε και οργάνωσε την έλευση εδώ της χοροδίας. Και συμμετέχουν και αυτοί στη δική μας χαρά, στα εγγένεια του Πνευματικού μας Κέντρου. Το ρεπερτόριό της, σε πολλές γλώσσες, οι καλλιεργημένες φωνές των μελών της και η εμπειρία τους κάνουν τη χοροδία να διακρίνεται και γι' αυτό χαιρόμεθα ιδιαιτέρως που θα την απολαύσουμε και εμείς σήμερα. Τους ευχαριστώ θερμά για την αγάπη τους και την προθυμία τους και ιδιαιτέρως την Πρεσβυτέρα Σάρα, η οποία δεν είναι εδώ, αλλά χάρη σε εκείνον οργανώθηκε η παρούσα εκδήλωση. Εύχομαι λοιπόν σε όλους και ιδιαιτέρως στα παιδιά της χοροδίας να έχουν πλούσια τη χάρη της Παντανάσης και του προστάτου μας Αγίου Θεοφάνους. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω λίγο την χοροδία. Η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Χοροδία Νέων Μπράνκο ιδρύθηκε το έτος 1995 ως η νεότερη έκδοση που έφερε το ίδιο όνομα Εκκλησιαστική Χοροδιακή Κοινότητα Μπράνκο, η οποία και γιόρτασε την επέτειο των 129 χρόνων της το 2016 στον Καθεδρικό Ναό του Νης. Η χοροδία ψάλλει τακτικά στις λειτουργίες και ενεργά συμμετέχει σε πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στις πόλεις του Νης. Όλα τα μέλη της χοροδίας περνούν, διδάσκονται και μελετούν τις στοιχειώδες βάσεις του Ορθοδόξου πίστεως. Η χοροδία έχει συμμετάσχει σε πολλές ακαδημίες και φεστιβάλ στη Σερβία. Ο ήχος αυτών των σερβικών χοροδιών πνευματικής και παραδοσιακής μουσικής έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Σερβίας σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, καθώς και η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Βουλγαρία ξανά και στη Ρωσία. Τα ρεπερτόρια των συνόλων αποτελούνται κυρίως από πνευματικές συνθέσεις Σέρβων και Ρώσων συνθετών. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα ιερής μουσικής από τον Μεσαίωνα έως τις ημέρες μας, σε συμφωνία και πολυφωνική αρμονία. Η χοροδία παρουσιάζει πνευματική μουσική ακαπέλα, όπως καλεί η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση. Επιπλέον, τον σύνολο επίσης ενδιαφέρεται για εθνικό ήχο που έχει τις ρίζες του στην πατρίδα τους και παρουσιάζουν αυτές τις συνθέσεις που εκπροσωπούν τη λαϊκή παράδοση των Βαλκανίων μαζί με πολύ αγάπη και πολύ συναίσθημα. Ας τους απολαύσουμε.
Yeah.
Oh.
λογοκρατήσει, Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία, ζήσε Άρχον της Κυρία, μας τα εικόνα και χαρτί, Ζάχαρο Κάρνο Ζημωτή. Το καλαμάρι έγραφε τη μοίρα του.
τώρα γενεθέλη, να σε χωρίσει από όλους μες τα μπέλη. Ήρθανε δυο μικροί μικροί αγγέλη και το κλέψανε. Δυο μικροί αγγέλη που στα νερά τους θέλουν την εφέλη, να την ταΐζουν μέλλοντι και μέλη, να μην θυμάται να ξένα την τέλη. Την πανεύσανε. Να γίνει και κρίνα, της κλέψαν το αρώμα και το φοράνε. Καιρωτές πεντώντας αητές την περιέλουν. Μα καλός ο Δίας της παίρνει το νερό της εφημίας, την κάνει σύννεφο και την σκορπά για να μην την.
Νομίζω η αρχή ήταν πάρα πολύ καλή. Τα παιδιά μας ενθουσίασαν, τραγούδησαν. Ιδιαιτέρως η πρεσβυτέρα Ιωβάνα έδωσε όλη την ψυχή της. Γι' αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από καρδίας και να προσφέρω στη Ιωβάνα. Τα δικά σας είναι αυτά. Το παράσημο των Παυλίων. Πηγαίνετε εκεί στο κέντρο, στο βγαίνετε εκεί. Έτσι, Ιωβάνα. Ναι, ναι. Το δεύτερο θα το επιδώσω στην αδελφή της Σάρας, η οποία είναι η οργανώτρια όλης αυτής της προσπάθειας, για να της το επιδώσει. Με πολύ αγάπη και ευγνωμοσύνη. Όπως είπα όμως, θέλω να τιμήσω και τον πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Θωμά. Έλα, πατέρ Θωμά. Έλα στο κέντρο. Oh.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την χοροδία, την χωράρξα, την κυρία Γιωβάνα και ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Ευχόμαστε καλή αρχή, όπως λέει ο Άγιος Κίτρους, και με τη χάρη της Παναγίας μας να γίνονται ωραίες εκδηλώσεις, εκδηλώσεις πνευματικές, εκδηλώσεις τέχνης. Χρόνια πολλά!